δεν γίνεται να μην χαρακτηρίσουμε αυτή την ημέρα, μια ιστορική ημέρα για την Ελλάδα, για να βγουν και μερικά συμπεράσματα. Ότι ποτέ ξανά δεν θα επιτραπεί σε καμία πολιτική δύναμη ή σε κανένα παλαιοκομματικό σύστημα να αφήσει τη χώρα να καταντήσει εκεί που την είχαν καταντήσει, να δώσει μέρος εθνικής κυριαρχίας, να έχουμε μια επιτροπή που θα μας λέει κάθε δίμηνο ή κάθε τρίμηνο τι νομοσχέδια θα ψηφίσουμε, τι οικονομική πολιτική θα ακολουθήσουμε στο εσωτερικό μας. Από εκεί και πέρα οι δεσμεύσεις που έχουμε πάρει προφανώς θα τηρηθούν και οι δεσμεύσεις που έχουμε πάρει δεν είναι κάτι άλλο από τις δεσμεύσεις που έχουν οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που είναι στον πυρήνα του ευρώ. Είναι ακριβώς οι ίδιες. Δεν ενδιαφέρει σε τίποτα, όχι μόνο με τις υπόλοιπες χώρες του Νότου και την Ιρλανδία που τέλειωσαν το μνημόνιο, αλλά και με τις υπόλοιπες χώρες όλη την Ευρωζώνη. Είναι αληθές αυτό το οποίο είπατε, ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις από εσάς φέρνουν πολύ μεγάλη ευθύνη ιστορικά. Δεν ήταν ξαφνικά μια μέρα ξυπνήσαμε και είπαμε να μπούμε στο μνημόνιο. Υπήρχαν παράγοντες που μας οδήγησαν τελικά να δεσμευτεί η χώρα οικονομικά. Σας κατηγορούν όμως, κύριε Υπουργέ, ότι κι εσείς ως κυβέρνηση το πρώτο εξάμηνο φτάσαμε να υπογράψετε ένα τρίτο μνημόνιο επειδή κάνατε τελείως λαθασμένους χειρισμούς το πρώτο εξάμηνο. Ήδη ακόμα και σήμερα θα έχετε ακούσει, αλλά και το Σαββατοκύριακο θα το ακούσετε και αύριο, είστε πάρα πολύ σίγουρος γι' αυτό, ότι χρεώθηκε η χώρα πολλά δις στο πρώτο εξάμηνο της σκληρής. Αυτό είναι διάφορες εικασίες της αντιπολίτευσης. Το λέει και ο Ρέκλινγκ. Το λέει και ο Ρέκλινγκ, γιατί δεν τον βόλευε η διαπραγμάτευση που έγινε. Αλλά σήμερα ακούμε μια κριτική για τα πλεονάσματα του 3,5%, όταν οι συμφωνίες που είχαν γίνει από τις κυβερνήσεις προηγούμενες ήταν πάνω από 5 και 5,5%. Αληθές είναι αυτό ότι υπήρχαν πλεονάσματα. Όταν δεν είχε κλειδώσει η αναδιάθρωση του χρέους. Ναι. Όταν η οικονομία ήταν στα μαύρα της χάλια. Όταν οι Έλληνες επιστήμονες και η ελληνική νεολαία έφυγε στο εξωτερικό κατά χιλιάδες. Όταν απολέστηκε το 25% του ΑΕΠ μέσα σε 4 χρόνια. Με την ανεργία να πλησιάζει σχεδόν στο 40%, την ουσιαστική ανεργία να έχει φτάσει σε 40%. Και την τυπική στο 27-28. Το 13-27. Ναι, αλλά τώρα βγαίνουμε όμως. Τώρα όμως να το δούμε λίγο. Ναι, ναι. Έχουμε για πρώτη φορά το ποσοστό της ανεργίας κάτω από το 20%. Έχουμε. Έχουμε την πορεία της ελληνικής οικονομίας να είναι τελείως σε διαφορετική λογική και κατεύθυνση. Το έχουμε. Έχουμε γιατρέψει τις πληγές. Προφανώς όχι. Και προφανώς δεν πρέπει να φανταστεί κανείς ότι... Δεν έχουμε μείωση χρέους. Όχι, μείωση χρέους είχαμε, έχουμε... τουλάχιστον όπως λέει και η αντιπολίτευση και με τα ιστορικά δεδομένα, από τον κύριο Ευάγγελο Βενιζέλο. Έτσι υποστηρίζεται τουλάχιστον. Για ποιο μιλάτε? Για το PSI. Για το PSI. Για αυτό που ληστέψανε όλα τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Γι' αυτό τράπεζες μιλάμε. Ποιες πληγές δεν έχετε? Γιατί στη συνέχεια ερχόμαστε να καλύψουμε διάφορα τέτοια εγκλήματα για να είναι βιώσιμο το ασφαλιστικό σύστημα μέσα από υπέρογγες ασφαλιστικές φορές και με μια συνολική αναδιάθρωση του ασφαλιστικού συστήματος. Θα πάμε σε αυτό μετά. Αλλά ποιες είναι οι πληγές που λέτε ότι δεν έχουν κλείσει ακόμα και γιατί δεν έχουν κλείσει? Οι πληγές που δεν έχουν κλείσει. Αν εννοείται την κοινωνική, τα εισοδηματικά βάρη, αλλά και δεν υπάρχουν ακόμα. Και το έδειξε αυτό και η ιστορία με τις πρόσφατες πυρκαγιές κατά πολλούς, ότι οι παθογένειες ελληνικής διοίκησης είναι ακόμα εδώ. Οι παθογένειες ελληνικής διοίκησης είναι ακόμα εδώ και οι δογματισμοί του νεοφιλελευθερισμού είναι ακόμα εδώ. Και τους πληρώνουμε. Διότι το Φεβρουάριο η αρμόδια υπουργός η Όλγα Γεροβασίλη είχαν τη διαπραγμάτευση για τους 2.500 έκτακτες πυροσβέστης να γίνουν αορίστο και κάποιοι λέγανε και συνεχίζουν να λένε ότι θέλουμε λιγότερο κράτος και το καταψήφισαν. Το καταψήφισε και το Κοινάλ και η Νέα Δημοκρατία. Επομένως καλό θα είναι να δούμε στο σύνολο του τι έχουν κάνει κάποιοι στη χώρα, το ποιοι είναι οι κρίσιμοι τομείς του δημοσίου που δεν πρέπει να υποστελεχώνονται, να δούμε τι πρέπει να γίνει σε σχέση με μια περαιτέρω αναβάθμιση, αν θέλετε, του δημόσιου τομέα, αλλά να δούμε αν ανταπεξέρχεται το δημόσιο τομέα σε δύσκολες στιγμές. Το δούμε. Μια που είπατε για
την καταστροφή που είχαμε στις πυρκαγιές πρόσφατες. Ναι, να το δούμε. Να δούμε ότι δεν έχουμε κλείσει ένα μήνα και έχουν γίνει από στελέχη του Υπουργείου και τους υποπτευόμενους φορείς σχεδόν 5.000 αυτοψίες. Σε χρόνο μηδέν, μάθαμε, σε τέσσερις ημέρες. Μάθαμε πριν από λίγο, δεν ξέρω πόσο αληθής είναι, αξιόπιστη είναι και η πληροφορία, ότι οι κάτοικοι στο Μάτι θα θέλουν να έρθουν να είναι έξω από το Υπουργείο σας, έχουν κάποια τέλος πάντων, αιτήματα, έχουν παράπονα. Ότι δεν συμφωνούν έτσι όπως πάει να γίνει το νέο Μάτι ή έτσι όπως γίνεται αυτή τη στιγμή η ιστορία. Και είμαι κάθε μέρα στο Μάτι και δεν μου έχει μεταφερθεί κάτι τέτοιο, όποτε θέλει. Οποιαδήποτε επιτροπή κατοίκων. Εσείς είστε κάθε μέρα στο Μάτι? Κάθε μέρα. Και τώρα το 15 Αυγούστου. Κάθε μέρα. Λοιπόν, επομένως, καλό θα είναι. Καταρχάς είναι ευπρόσδεκτη. Ναι, δεν έχετε συναντήσει τους κατοίκους, έχετε συναντήσει, φαντάζομαι. Κάθε μέρα συναντάτε κατοίκους. Κάθε μέρα. Και τις κινήσεις πολιτών και απλούς πολίτες και από την τοπική αυτοδιοίκηση και του Δήμου Ραφίνας και του Δήμου Μαραθώνα και του Δήμου Μεγαρέων. Γιατί έχουμε και άλλη μια περιοχή που ήταν πολύ μεγαλύτερη η περιβαλλοντολογική καταστροφή, αλλά και οι υπόλοιπες καταστροφές που έχουμε. Αλλά ευτυχώς για άλλους λόγους δεν είχαμε ανθρώπινες απώλειες, ούτε καν τραυματισμούς. Σωστά. Και αυτά πρέπει να τα συζητήσουμε επίσης. Βεβαίως. Λοιπόν, δεν μου έχει μεταφερθεί κάτι τέτοιο. Το ανάποδο μπορώ να σας πω. Μάλιστα. Ότι υπάρχει από τις δημόσιες υπηρεσίες μια πρωτοφανή κινητοποίηση. Είναι πρώτη φορά που ακόμη και τα καμένα μέσα στις αστικές περιοχές, τα καμένα δέντρα υλοτομούνται σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, που έχουν δοθεί τα έκτακτα βοηθήματα τόσο γρήγορα και τόσο έγκυρα, δεν πήγε στην πλατεία της Ραφίνας και του Μαραθώνα να μοιράζει 5.000. Να μοιράζει επιταγές και να τα παίρνουν πίσω. Είναι η πρώτη φορά που η γραφειοκρατία είναι στο μηδέν. Στο μηδέν όμως πηγαίνει ένας πολίτης με την ταυτότητά του και τον αριθμό λογαριασμού του και διεκπεραιώνονται όλα και γίνονται έλεγχοι. Γίνονται από τα στοιχεία που υπάρχουν και στο Υπουργείο και στην ΑΔΑΕ και στο Υπουργείο Οικονομικών. Είναι η πρώτη φορά που μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα χιλιάδες συμπολίτες μας έχουν λάβει το έκτακτο βοήθημα. Το έχουν λάβει ήδη. Το έχουν ήδη λάβει. Ναι, ναι. Τις 5.000. Σήμερα καταβάλλεται διπλή σύνταξη στους μόνιμους κατοίκους. Από το Υπουργείο Εργασίας και πολλές άλλες παροχές. Επομένως, δεν έχω αυτή την εικόνα. Κύριε Υπουργέ, είστε και. Σήμερα ξεκινάμε. Του επαγγέλματος, του χώρου, δηλαδή, ως μηχανικός. Έχετε θητεύσει δηλαδή πολλά χρόνια και στην ηγεσία του ΤΕΕ. Θεωρείτε και εσείς ότι αυτό το επίδομα στέγης αναστήλωσης, γιατί έχουν καταστραφεί σπίτια μόνιμης κατοικίας ολοσχερός, έτσι. Βεβαίως. Ακόμα και αυτά τα οποία δεν είναι ολοσχερός, είναι σημαντικές οι ζημιές τους. Ως μηχανικός αλλά και ως πολιτικός παράγων πλέον, θεωρείτε ότι φτάνουν αυτά τα λεφτά? Είναι κάτι το στατικό ή θα υπάρχει μια δυναμική εξέλιξη αυτό το μέτρο? Να δούμε τι έχουμε προβλέψει. Μάλιστα. Μετά το έκτακτο βοήθημα έχουν ξεκινήσει ήδη οι αυτοψίες του δευτεροβάθμιου ελέγχου με προτεραιότητα στα κόκκινα, δηλαδή στα μη επισκευάσιμα. Σήμερα ξεκινάμε τις κατεδαφίσεις αδαπάντως για τους πολίτες. Είναι από τις δωρεές που έχουν οι τεχνικές εταιρείες προσφέρει. Επομένως, κάποιες ξεκινάνε τις κατεδαφίσεις με την σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών στο Μάτι και κάποιες άλλες θα ξεκινήσουν μέσα στη εβδομάδα στην Κινέτα. Από εκεί και πέρα έχει βγει ήδη η κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπει διαφορετικούς τρόπους για πρώτη φορά και για τις επισκευές και για τις ανακατασκευές. Δηλαδή, τις μελέτες θα τις κάνει το Υπουργείο Υποδομών αδαπάντως για τους πολίτες, για πρώτη φορά, για να μην ταλαιπωρούνται στις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες. Έχει προβλεφθεί 1.000 ευρώ για την ανακατασκευή ενός καταστραμμένου κτηρίου και 550 για τις επισκευές. Μάλιστα. Το τετραγωνικό. Μάλιστα. Και για πρώτη φορά έχει προβλεφθεί να υπάρχει αποζημίωση για τον περιβάλλοντα χώρα ενός κτηρίου. Αυτά θα είναι άμεσα καταβληθέντα. Αυτά για όποιον είναι να επισκευάσει ή να κατασκευάσει το σπίτι του, είναι η κρατική αρρωγή που θα δοθεί. Ναι, η οποία θα εκταμιεύεται με ποιο τρόπο? Με την πρόοδο των εργασιών. Η άλλη επιλογή
Η δεύτερη επιλογή είναι να αναλάβει το Υπουργείο Υποδομών την ανακατασκευή ή την επισκευή του σπιτιού. Και η τρίτη επιλογή, γιατί η κρατική αρρωγή είναι μέχρι 150 τετραγωνικά, είναι για όσους έχουν μεγαλύτερα σπίτια ή και μικρότερα και επιθυμούν να πάρουν κάποιο δάνειο, είναι να πάρουν ένα δάνειο το οποίο θα πληρωθεί μέχρι τα 150 τετραγωνικά από το ελληνικό δημόσιο για όσο χρειαστεί αποπληρωμή. Και από εκεί και τράπεζες πάνω από 150 έχουν βοηθήσει, γιατί κάτι διάβασα περίεργα. Εντάξτε, αυτό το τελευταίο που σας είπα είναι μια διαπραγμάτευση που θα γίνει από το Υπουργείο Οικονομικών και τις τράπεζες και θα ανακοινωθεί όταν ολοκληρωθεί. Αυτό που ρωτάτε έχει να κάνει με κάποια τραπεζικά ιδρύματα που δέσμευσαν με παλιότερες εντολές το έκτακτο βοήθημα και το θεωρώ επιεικώς απαράδεκτο. Όταν έχει δοθεί τέτοια προσπάθεια για να είμαστε δίπλα στους συμπολίτες μας μετά την τραγωδία που ζήσαμε. Κάποιοι να μην έχουν κάνει τον κόπο να διαβάσουν και τον νόμο που πρόληψε η ελληνική κυβέρνηση, αλλά να μην σέβονται ούτε τους πολίτες ούτε τη συνολική προσπάθεια που γίνονται. Γιατί το κάνανε αυτό οι συγκεκριμένες τράπεζες? Γιατί μάλλον οι τράπεζες δεν έχουν ακολουθήσει τον πόνο των συμπολιτών μας από ό,τι φαίνεται και μάλλον πρέπει κάποιος να τους... Θα παρέμβετε? Βάλει. Έχουμε παρέμβει. Και? Και φαντάζομαι ότι δεν θα έχουμε άλλο κρούσμα. Είχαμε από τις πληροφορίες που είχαμε δύο κρούσματα. Ελπίζω να μην έχουμε τρίτο. Ο νόμος που έχετε εκδώσει για αυτή την ιστορία το προβλέπει αυτό. Ότι δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός οφειλών με την κρατική ενίσχυση. Και οι καταβολές που έγιναν από το Υπουργείο Υποδομών και όσον αφορά τα κτίρια, το έκτακτο βοήθημα των 5.000 ευρώ και των αντίστοιχων 8.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις, αλλά και τα 1.200 ευρώ από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής για το τηλεπικοινωνιακό επίδομα και όλα τα άλλα που προβλέπονται ως βοηθήματα και ως αρρωγή. Δεν μπορούν να κατασκευθούν από κανένα. Έτσι είναι. Αν θες κάτι για να επανέλθουμε στην προηγούμενη κουβέντα. Ναι, παρακαλώ. Δεν μπορεί λοιπόν αυτά που κάνουμε τώρα τα Υπουργεία και το Υπουργείο Υποδομών που έπρεπε κανονικά να τα κάνουν οι Δήμοι, οι οποίοι είναι υποστελεχωμένοι, οι οποίοι δεν έχουν και τις δομές και το ανθρώπινο δυναμικό να ανταπεξέλθουν σε αυτήν την ιστορία. Πρέπει να τα δούμε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα δημόσιο που να μπορεί να ανταπεξέλθει ο Δήμος στα αιτήματα και στις ανάγκες που έχουν πιο πρακτικά και στην καθημερινότητα και στις έκτακτες ανάγκες. Όπερ σημαίνει πιο πρακτικά. Όπερ σημαίνει ότι μάλλον πρέπει η Νέα Δημοκρατία να αναθεωρήσει την τακτική της και τη στάση της, δηλαδή να έχει διορίσει για δεκαετίες ρουσφετολογικά στο ελληνικό δημόσιο χιλιάδες συμπολίτες μας και συνέχεια να τους έχει απολύσει ή να θέλει να τους απολύσει. Διότι αυτά που λέγονται είναι για να γελάει κανείς. Τι εννοείται, να θέλει να όταν λέει δηλαδή για λιγότερο κράτος, πιο λιγότερο κράτος. Όταν λέει για μία άλλου τύπου έτσι, πολιτική σε σχέση με αυτό που εκείνη αντιλαμβάνεται και πρέπει, το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και πρέπει να ανταπεξέλθει η χώρα στις υποχρεώσεις της γιατί βγήκαμε από το μνημόνιο και τυπικά και ουσιαστικά, πρέπει να μας πει τι θα περικόψει. Θα περικόψει την κοινωνική πολιτική που υπάρχει ή που θέλουμε να αναπτύξουμε με περαιτέρω. Θα ανακόψει τις δημόσιες επενδύσεις. Θα ανακόψει τις ανάγκες που υπάρχουν στο ελληνικό δημόσιο για την ανασυγκρότησή του. Δηλαδή θα συνεχίσουμε να έχουμε δήμους με μηδέν μηχανικούς, μηδέν νομικούς, μηδέν οικονομολόγους στο ελληνικό τους δυναμικό. Είναι άλλο να δούμε ποιες είναι οι δομές για να είναι αποτελεσματικό το ελληνικό δημόσιο και συμφωνώ απόλυτα. Είναι άλλο να έχουμε ελέγχους στους δημόσιους υπαλλήλους για να κάνουν τη δουλειά τους και από ό,τι φάνηκε υπάρχουν υπηρεσίες που με αυτές τις αμοιβές και χωρίς ένα ευρώ παραπάνω δουλεύουν μέσα στο 15 Αυγουστό, 24 ώρες το 24ωρο για να είναι δίπλα στους συμπολίτες μας και είναι άλλο αυτά που λένε. Ωραία, Υπουργέ, έχετε τυπικά άλλους 12 μήνες διακυβέρνηση. Τι σκοπεύετε να κάνετε με αυτό το θέμα της τελέχωσης του δημοσίου? Θα κάνετε, θα προκηρύξετε, ας πούμε, θέσεις και συμβασιούχους, θα κάνετε προσλήψεις, θα μπει το ΑΣΕ μπροστά, τι θα γίνει? Προφανώς θα μπει το ΑΣΕ μπροστά και είναι γνωστό, είναι απολύτως γνωστό το τι έχει προβληθεί για συγκεκριμένες ανάγκες που έχουμε στην υγεία, στην παιδεία, γιατί υπάρχουν προτεραιότητες. Έτσι είναι. Ανακοινώθηκε τώρα μέσα στις πυρκαγιές πώς τελεχώνονται οι υπηρεσίες
της Γενικής Γραμματείας Περιβάλλοντος σε όλη την Ελλάδα με προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού. Αυτά, ξέρετε, όταν γίνονται όμως, μας κατηγορούν ότι κάνουμε προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Τώρα εδώ που τα λέμε μπαίνουμε και στην προεκλογική περίοδο. Επομένως το μυαλό κάποιον μπορεί να πάει ότι να, αρχίσαν τα ρουσφέτια πάλι. Ποια ρουσφέτια? Το ΑΣΕΠ είναι ρουσφέτια? Το ότι οι Δήμοι δεν πρέπει να έχουν μηδέν μηχανικούς για να τα απεξέλθουν? Θέλετε να πάμε μια βόλτα στους Δήμους? Και το λέω εγώ που έχω ασκήσει πολύ σκληρή κριτική και πολύ σκληρές διαπραγματεύσεις και με την ΚΕΔΕ και με τους Δημάρχους. Θέλετε να πάμε να δούμε αν μπορούν αυτοί οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης να έχουν το στοιχειώδες προσωπικό, τη στοιχειώδη στελέχωση για να τρέξουν τα έργα που θέλουμε για να πάμε στην επόμενη μέρα για τη χώρα. Τώρα είπατε πριν για την απόλυτη άρση της γραφειοκρατίας στην περίπτωση του Ματιού. Αυτό λειτουργεί σαν πιλότος? Το συζητάγαμε πολλές φορές εδώ. Άρα γίνεται. Δηλαδή μπορούν να γίνουν τα πράγματα πολύ πιο απλά. Μπορεί να γίνει. Τι θα κάνετε? Έτσι, δεν θα το πάρετε αυτό να το κάνετε μια προβολή σε όλο το δημόσιο? Προφανώς. Ήταν και ένα δίδαγμα, ένα πείραμα. Δηλαδή ξαφνικά μάθαμε εδώ στην εκπομπή, θα απαντήσετε αμέσως κύριε Υπουργέ, ότι μια αστυνομική ταυτότητα μπορεί να βγει σε 35 δευτερόλεπτα. Η γενιά μου χρόνια δεν βγαίνει. Ότι για να βγάλει μια αστυνομική ταυτότητα ένα διαβατήριο έπρεπε να περιμένω και μήνες. Ή το δίπλωμα, το δίπλωμα της οδήγησης που είναι και της αρμοδιότητας. Το ότι υπήρχαν κινητές ομάδες της ελληνικής αστυνομίας για να πιστοποιούν στους ανθρώπους που δεν μπορούσαν να δείξουν ότι έχουν ταυτότητά τους στο διαβατήριό τους εκεί επί τόπου που γινόταν η αίτηση. Ναι, ναι. Και, αυτό λέμε, και, αυτό και, λέμε. Και πάρα πολλά άλλα. Αυτό λέμε. Ναι. Μπορεί να γίνει ένα πρότυπο για όλο το δημόσιο αυτό? Βεβαίως μπορεί να γίνει και εκτιμώ ότι γίνεται. Η τεχνολογία πλέον, οι βάσεις δεδομένων που έχουμε αναπτύξει είναι τέτοιες που μπορούν να αποδώσουν. Η διασταύρωση των στοιχείων μπορεί να γίνει πλέον από τις υπηρεσίες και όχι να αποδεικνύει ο πολίτης και να τρέχει ο πολίτης. Να αποδείξει την πλειοψηφία. Να αποδείξει ότι δεν είμαι ελέφαντας ή εγώ είμαι αυτός. Είναι μια άλλη αντίληψη, μια άλλη λογική της λειτουργίας του δημόσιου τομέα. Η πλειοψηφία των δημοσίων υπαλλήλων αυτό το αποδέχεται και μάλιστα με μεγάλη ευθύνη. Επομένως, μάλλον η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση είναι στην λογική του πραγματικού εξυγχρονισμού και των πραγματικών μεταρρυθμίσεων της χώρας και όχι αυτών που είχαμε μάθει τόσα χρόνια. Κύριε, να ακούγεται. Είμαι σίγουρος ότι είστε μάρτυρας ή σας έχουν μεταφερθεί περιστατικά στα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Είτε υπεύθυνοι, είτε υπεύθυνοι από, της υπηρεσίας, είτε καλούν την αστυνομία ή οτιδήποτε άλλο, να πετάνε από τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας κυριολεκτικά, είτε άνεργους, είτε φοιτητές, που ναι μεν έχουν να πληρώσουν, αλλά δεν πληρώσανε. Είτε κάποιος ο οποίος δεν έχει εισιτήριο. Αλλά αυτό έχει λήξει. Έχει λήξει από το καλοκαίρι του 2015 που μας κατηγορεί η εξωματική αντιπολίτευση. Οι άνεργοι πλέον σε μια χώρα ευρωπαϊκή μετακινούνται δωρεάν και αξιοπρεπώς. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Αυτά δηλαδή που ζούσαμε με κεφαλοκυνηγούς στο παρελθόν έχουν τελειώσει εδώ και 3 χρόνια, 3,5. Άρα καλό θα είναι να πάμε και στις αστικές κοινωνίες σε μια άλλη εποχή, η οποία όμως για να έρθει, ξέρετε, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε το κλέψιμο που είχαμε στις αστικές κοινωνίες, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πλαστά εισιτήρια. Ναι, θυμάμαι, ξέρετε, θυμάμαι εκείνη την ιστορία με το σκάνδαλο των εισιτηρίων, το οποίο ήταν κάποια εκατοντάδες εκατομμύρια. Με το ηλεκτρονικό. Καλά, μόνο εκεί, στους αρχαιολογικούς χώρους παντού. Όχι, όχι, το όχι, παντού, όχι, το παντού σημαίνει ότι δεν έχουμε. Παντού σημαίνει ότι δεν έχουμε λεωφορεία σύγχρονα και μάλιστα νέες τεχνολογίες για να μην ρυπαίνουν τις μεγάλες πόλεις. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε το προσωπικό που οφείλαμε να έχουμε. Να σου πω ένα παράδειγμα. Ζητούσαμε να εξαιρεθούν οι αστικές συγκοινωνίες από την πρόβλεψη του 1 προς 4 και του 1 προς 10, διότι από τα χρήματα που δίνουμε στις υπερορίες και στην πληρωμή του ρεπό, μπορούσαμε να προσλάβουμε πολύ περισσότερους ανθρώπους να δουλεύουν και να μπορούν, ας πούμε, να ικανοποιήσουν και τις μεταφορικές ανάγκες των πολιτών. Και δεν μας επιτρεπόταν. Με το ηλεκτρονικό. Τι σημαίνει να βγαίνουμε από το μνημόνιο? Δεν μας επιτρεπόταν, από ποιον? Από τους θεσμούς.
Γιατί ναι. είχε επικρατήσει ο Τώρα δειγμα... ξέρετε, βάζετε μια Όχι. πολύ μεγάλη συζήτηση. Βάζω μια συζήτηση. Βάζω μια ήταν... ερώτηση που ήταν πάστα για να κάνω και μια Αυτό ήταν μια μόνιμη δικαιολογία 8 χρόνια τώρα Ακριβώς. όλων των κυβερνήσεων. Και εσείς όμως το χρησιμοποίησατε. Υπάρχει, δεν μπορούμε λοιπόν... να κάνουμε κάτι, έχετε δίκιο. Το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν υψηλό, έχετε δίκιο. Αλλά υπάρχει, τα μνημόνια. Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου, η αποδόμερια του λόφου. Που δεν πανηγυρίζει που βγήκαμε από το μνημόνιο, αλλά χαίρεται. Στην ψυχή της, γιατί βγαίνουμε από το μνημόνιο. Ωραία, να κάνω μια... Και υπάρχει και από εκεί η πλευρά του λόφου, που είναι οι συντηρητικές δυνάμεις, που είναι πολύ στεναχωρημένες που βγαίνουμε από το μνημόνιο, γιατί δεν θα έχουν καμία αιτιολογία για τις αντικοινωνικές πολιτικές που θέλουν να εφαρμόσουν. Κύριε Υπουργέ, πάμε στην επόμενη μέρα, είναι μόλις αύριο. Έτσι. Μιλάτε για μια. Μιλάτε, ας πούμε, για προσλήψη στο δημόσιο. Στην ουσία, μιλάμε για το. Δεν μίλησα για προσλήψη στο δημόσιο. Όχι, για στελέχωση και εξυγχρονισμό και. Να καταληφθούν. Ναι. Ναι. Και προσλήψη, είπαμε για το ΑΣΕ πριν. Οι αναγκαίες θέσεις που πρέπει να. Είπατε λοιπόν ότι διαφωνούσαν οι θεσμοί σε πολλές πρωτοβουλίες που χρειαζόταν να πάρετε για να λειτουργήσει το κράτος. Δεν είχαμε. Τώρα, λοιπόν... Και θα μου απαντήσετε εσείς, αν θέλετε. Σε κρίσιμους τομείς που δεν είχαμε τη στελέχωση που έπρεπε. Ελεκτές στην αέρηση κυκλοφορίας, οδηγούς σε λεωφορεία, οδηγούς στο μετρό. Όταν χαρίζανε χωρίς έλεγχο εκατοντάδες εκατομμύρια στον ιδιωτικό ΟΑΣΤ. Όταν τα κυκλώματα των πλαστών εισιτήριων, μια που μιλάμε για τις αστικές συγκοινωνίες, τα βρήκαμε μέσα στους οργανισμούς αστικών συγκοινωνιών και έξω σε εργοστάσια που τυπώνανε τα πλαστά εισιτήρια. Τι γίνανε όλα αυτά τα εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια και από ποιους. Και να πάμε λίγο στο παρακάτω. Με ποιες υπηρεσίες θα έχουμε μια νέα χωροταξική πολιτική, με ποιες υπηρεσίες θα έχουμε αξιόπιστη υλοποίηση δημόσιων έργων, μικρών έργων, στους δήμους, στις περιφέρειες, με ποιες υπηρεσίες θα έχουμε έλεγχο στα μεγάλα έργα, για να, όχι για να πάμε στη λογική του να κάνουμε το ρουσβέτι του να κάνουμε ένα δρόμο στον τάδε οικισμό, όπως είχε εθιστεί το πολιτικό σύστημα και κάποιοι άρχοντες τοπικής αυτοδιοίκησης να κάνουν. Ο εξυγχρονισμός αλλά... όμως του κράτους απαιτεί και μια γρήγορη υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών. Η πέμπτη γενιά τηλεπικοινωνίας, πέμπτης γενιάς είναι εδώ. Και είστε συναρμόδιος υπουργός για Όχι, αυτά. Όχι, δεν είμαι συναρμόδιος. Ναι. Αυτό επιτέλους, για τα δίκτυα, νομίζω, μετά από δεκαετίες, ναι. έχει συγκεντρωθεί σε ένα Υπουργείο, στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, επιτέλους, για να μπορεί να αποδώσει και η προσπάθεια που γίνεται και στις τηλεπικοινωνίες και στην ψηφιακή πολιτική. Θεωρώ ότι έχουν γίνει άλματα σε αυτόν τον τομέα και τα άλματα αυτά φαίνονται. Σε λίγες μέρες θα πάτε Θεσσαλονίκη. Μη μου εξαγγείλετε πάλι το μετρό. Το ακούω από φοιτητής. Εμείς να εξαγγείλουμε. Από τη δεκαετία του 80. Το μετρό, εμείς το τελειώνουμε. Εμείς τελειώνουμε τι αυτά θα πει, που άλλοι. Το μετρό, κύριε Παπαδημητρίου, εμείς τελειώνουμε αυτά που άλλοι εξήγηλαν. Εμείς τελειώσαμε τα οδικά δίκτυα της χώρας μετά από δεκαετίες. Εμείς κάναμε διαγωνισμούς που εκκρεμούσαν 15 χρόνια και με άλλους όρους που συμφέρουν το ελληνικό δημόσιο. Όπως είναι το Θριάσιο, όπως είναι το Καστέλι. 15 χρόνια. Ήταν να γίνουν διαγωνισμοί. Όχι να έχουν και ανάδοχο. Σωστό είναι. Το θυμάμαι ως ρεπορτάζ. Και άλλα τόσα χρόνια ήταν οι αυτοκινητόδρομοι. Μάλιστα. Σύρια. Για το μετρό της Θεσσαλονίκης δεν το συζητάμε. Τι να εξαγγείλουμε. Πότε... Εμείς τελειώνουμε τα έργα που οι άλλοι εξήγηλαν. Πότε τελειώνει το μετρό της Θεσσαλονίκης. Το μετρό της Θεσσαλονίκης μπαίνει το 19... Πότε παραδίδεται δηλαδή στους πολίτες. Το 19, αυτό σας λέω. Το 19 μπαίνει σε δοκιμαστική λειτουργία. Ήδη κάποιοι σταθμοί είναι έτοιμοι και θα ανοίξουν τις πύλες τους στους πολίτες. Πότε. Φέτος. Μπορούμε να πάμε όποτε θέλετε. Να βλέπουμε τους σταθμούς ή δεν θα περνάει και βαγόνι. Όχι, δεν θα περνάει βαγόνι. Βαγόνι θα περνάει το 19 γιατί πρέπει να υπάρχουν αρκετοί μήνες δοκιμαστικής λειτουργίας. Είναι ένα νέο σύστημα. Αθήνα. Δεν έχει οδηγούς όπως έχει στην Αθήνα. Είναι αυτοματοποιημένο. Δώσαμε λύση σε πολύ κρίσιμα θέματα του έργου. Όπως είναι ο σταθμός Βενιζέλου και άλλοι σταθμοί που αναδείχθηκαν πραγματικά αρχαιότητες και πήγαμε στη λογική του ότι τα έργα υποδομής και οι νέες τεχνολογίες δεν είναι ασύμβατες με τον πολιτισμό και με το περιβάλλον, προφανώς. Μπορούν να αναδειχθούν όπως έγινε και στην Αθήνα. Ναι, πάμε στο... Και καλύτερα. Επειδή... καλύτερα. Στη Θεσσαλονίκη ακόμη καλύτερα. Στη Θεσσαλονίκη ο σταθμός Βενιζέλου ναι. θα αναδείξει το σύνολό του τον ρωμαϊκό δρόμο, το δρόμο που περνούσαν οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες
στο σύνολό του την ίδια στιγμή που θα λειτουργεί σταθμός του μετρό κάτω από τα αρχαία. Θα γίνει δηλαδή ένας μοναδικός σταθμός που από πάνω θα υπάρχει αυτή η έκθεση των αρχαιοτήτων που βρέθηκαν, που είναι πραγματικά μοναδική και θα λειτουργεί το μετρό κανονικότητα. Και προετοιμάζουμε την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς τις δυτικές συνοικίες. Αυτές είναι γενικά, πολύ μακριά και μου πρέπει να ανάγκη. Εύωσμο Σταυρούπολη. Βεβαίως, γιατί μου φαίνεται ότι ο παλαιοκομματισμός είχε, ξέρετε, ένα δογματισμό και στις δυτικές συνοικίες και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχαν φτωχογειτονιές. Εκεί που έπρεπε να υπάρχει μετρό, εκεί που έχουμε 1 εκατομμύριο κόσμο στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει μετρό, δεν είναι και σχεδιαστικά. Άρα, αυτό που προωθούμε είναι την επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς τις δυτικές συνοικίες και την επέκταση του μετρό προς το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Υπουργέ, επειδή περνάει ο χρόνος και μιλάμε για μετρό, να μας πείτε τι εξέλιξη υπάρχει για το μετρό 4 στην Αθήνα. Είμαστε στη διαγωνιστική φάση. Έλεγα χθες στο Γαλάτσι ότι σας έχουμε σήμερα και μου λέει ρώτα τον πότε θα γίνει. Γιατί στο Γαλάτσι είναι διαγωνιστικές διαδικασίες σε τέτοια έργα είναι το μεγαλύτερο έργο που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι προϋπολογισμού 1,5 δισεκατομμυρίου η πρώτη φάση και θα πάμε και στη δεύτερη. Οι διαδικασίες αυτές είναι διαφανέστατες, είναι όμως και βαριές. Επομένως, πιστεύουμε ότι τους πρώτους μήνες του 19 θα έχουμε ανάλογο για την γραμμή 4 του μετρό για να ξεκινήσει, για να μην έχουμε τα φαινόμενα που είχαμε στο μετρό της Θεσσαλονίκης. Όταν ένα έργο προετοιμάζεται σωστά και σοβαρά, δεν έχει τα προβλήματα που είχε το μετρό της Θεσσαλονίκης. Εκεί είχε η εταιρεία, βέβαια, τέλος πάντων. Όχι, όχι. Εκεί είχε το έργο. Εκεί είχε η προετοιμασία του έργου. Όπως είχε και στους αυτοκινητόδρομους. Όταν έχουμε ένα έργο που δεν έχει σοβαρές μελέτες, που δεν έχει σωστές περιβαλλοντολογικές μελέτες, που δεν έχει μελέτες εφαρμογής, που δεν έχει απολωτριώσεις, που δεν έχει περιβαλλοντολογικές αδειοδοτήσεις. Όλα αυτά γεννούν καθυστερήσεις και αποζημιώσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων προς τους αναδόχους, χωρίς να ολοκληρώνουν τα έργα. Αυτή ήταν η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας στα έργα και όχι μόνο. Μια και μιλάμε για μέσα συγκοινωνίας, μετρό και μέσα συγκοινωνίας. Συγγνώμη κύριε Παγκόσμιο, παρακαλώ. Θα εξαγγείλουμε στη Θεσσαλονίκη το μετρό. Τι να εξαγγείλουμε? Την τρύπα του Δημάρχου Θεσσαλονίκης πριν 100 χρόνια, τις φιέστες ότι γίνεται το μετρό, τι να εξαγγείλουμε? Το κόλλημα που βρήκαμε 5 χρόνια ή το κόλλημα των αυτοκινητοδρόμων που γινόντουσαν εικονικά εγγένεια με μεταφερόμενους, εργαζόμενους και μηχανήματα? Τι? Μια και μιλάμε για μέσα συγκοινωνίας, λοιπόν, υπήρχε κάποια σκέψη από τη δική σας τη μεριά να μειώσετε το εισιτήριο, ένα μειωμένο εισιτήριο 60 λεπτών. Υπάρχει όχι η σκέψη, η πολιτική κατεύθυνση ότι δεν μπορεί στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, να έχουμε το χάος που έχουμε στις αστικές κοινωνίες. Μάλιστα. Δεν μπορεί δηλαδή... Θα το μειώσετε το εισιτήριο, κύριε Υπουργέ? Ναι, το εισιτήριο θα, από τη στιγμή που έχουμε να καλύψουμε πολλά λεφτά που κλεβόντουσαν από αυτούς τους οργανισμούς, θα αναδιορθωθεί. Έχουμε πλέον το εργαλείο που είναι το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Θα γίνει ζωνικό, δηλαδή ανάλογα με το τι απόσταση διανύει κάποιος επιβάτης, για να είναι και δίκαιο. Αυτό που δεν έχει γίνει στα διόδια. Ναι, μια στιγμή. Αυτό που δεν έχει γίνει στα διόδια και θα γίνει. Και στα διόδια θα μειώσετε την τιμή? Στα διόδια υπάρχει, βέβαια. Να μην ξεφύγουμε λίγο, να πάρουμε μια συγκεκριμένη απάντηση. Θα μειώσετε την τιμή του εισιτηρίου? Ναι, θα υπάρχουν διαδρομές που θα μειωθεί η τιμή του εισιτηρίου, διαδρομές που θα μείνει η ίδια και διαδρομές που θα αυξηθεί. Σαν τον έφυγε ένα πράγμα. Όχι, στον Εύβοια μειώνεται μόνο. Λοιπόν, επειδή στην Κρήτη περιμένουν, ειδήσεις, μια στιγμή, Βόρειος Οδικός... Α, τέλειωσες? Όχι. Πρέπει να βγάλω την είδηση. Θα μειωθούν οι τιμές των διόδιων, κύριε Υπουργέ. Για να πάω Αθήνα Θεσσαλονίκη, μου στοιχίζει σχεδόν το διπλάσιο να πάρω το αεροπλάνο. Για ρωτήστε τη Νέα Δημοκρατία γι' αυτό. Που έκανε και τις συμβάσεις. Όχι, εγώ ρωτάω το αυτοκίνητό μου που πάω. Ρωτήστε και το Κινάλ που έκανε την αναθεώρηση μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Ποια είναι η άποψή τους? Για ρωτήστε τους. Έτσι, τι θέλουν? Θέλουν να μειωθούν, θέλουν να αυξηθούν, τι θέλουν? Λοιπόν, εμείς έχουμε πει ότι για μας τα έργα των αυτοκινητοδρόμων θα ολοκληρωθούν
όταν εγκατασταθεί το ηλεκτρονικό σύστημα και ο διαγωνισμός είναι στον αέρα, έχουν περάσει τη δεύτερη φάση. Μάλιστα. Επιτέλους, για να πληρώνει καθένας όποια απόσταση διανύει, και έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχεδιασμό προκειμένου να μειωθούν σε όλη τη χώρα οι τιμές των διοδίων. Η χρέωση ένα χιλιόμετρο. Αν δεν είχαμε τις μνημονιακές δεσμεύσεις, 3,5 χρόνια, και από αύριο δεν θα τις έχουμε, θα μπορούσαμε να είχαμε προχωρήσει με μεγαλύτερα βήματα. Υπουργέ, επειδή τελειώνει ο χρόνος και επειδή ανάπτυξη χωρίς υποδομές δεν υπάρχει, βόρειος οδικός άξονας Κρήτης και Καστέλη. Πού είμαστε? Στο Καστέλη έχει ολοκληρωθεί σχεδόν η διαγωνιστική διαδικασία. Έχουμε πάρει τις περισσότερες εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επομένως, το Σεπτέμβριο θα έρθει η συμφωνία του διαγωνισμού, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για κύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μέσα στα θερινά τμήματα θα έρθει και ο διαγωνισμός που έγινε για το Θριάσιο. Και έχουμε και το βόρειο δικό άξονα Κρήτης, ένα από τα μεγαλύτερα έργα που έχει ανάγκη η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και όχι η ανάπτυξη απλά, γιατί εκεί πρέπει να κινηθούμε, να σταθούμε στα πόδια μας. Λοιπόν, άρα τα έργα υποδομής που σχεδιάζονται πρέπει να σχετίζονται με τη στήριξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων που έχουμε. Και η Κρήτη έχει ανάγκη από υποδομές για να στηρίξουμε την παραγωγή της. Ο ΒΟΑΚ ξεκίνησε, όπως γνωρίζετε, οι διαγωνιστικές διαδικασίες. Είναι 3 διαγωνισμοί. Ο ένας διαγωνισμός είναι από τα Χανιά μέχρι την Χερσόνησο Ηρακλείου. Ο δεύτερος, που είναι με ΣΔΙΤ, είναι από τη Χερσόνησο Ηρακλείου μέχρι την Νεάπολη. Και ο τρίτος θα είναι διαγωνισμός δημόσιου έργου. Κύριε Υπουργέ, έχετε απόλυτο δίκιο στην τήρηση των νόμων. Πρέπει όλα αυτά να γίνουν για να μπει η πρώτη μπουλντόζα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Όμως ξέρετε τι περιμένουμε όλοι? Όλες αυτές οι διαδικασίες κρατάνε χρόνια. Και λένε, όπως λέμε και για το ελληνικό, όπως λέμε και για τους οδικούς άξονες, και όπως λέμε και για, και για το ελληνικό, αυτό το έρμο το ελληνικό. Όπως λέμε και για τα υδροπλάνα. Όταν θα τα πούμε για τα υδροπλάνα. Άρα, πότε θα ξεκινήσουν τα έργα στο ελληνικό, πότε θα ξεκινήσουν οι οδικοί άξονες. Πότε θα ξεκινήσουν τα έργα στο ελληνικό, θα ρωτήσετε αυτούς που είχαν ξεκινήσει το διαγωνισμό. Οι διαγωνισμοί που ξεκινάμε εμείς ολοκληρώνονται στους χρόνους που έχουμε προβλέψει. Πότε και, δηλαδή? Και τα έργα ολοκληρώνονται επίσης στους χρόνους που έχουμε προβλέψει. Πότε δηλαδή? Πότε, για ποιο έργο? Για το ελληνικό. Εντάξει, λοιπόν, να πούμε για τα υδραυλικά. Αφήστε τώρα το ελληνικό. Το ελληνικό, αν ήσασταν, κύριε Παπαδημητρίου, εσείς και θέλατε να προχωρήσετε το έργο, θα είχατε ήδη προχωρήσει. Με αυτά που έχει κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Τώρα το μπαλάκι δεν είναι στην ελληνική κυβέρνηση. Παρόλη έτσι την αρνητική δημοσιότητα. Πότε πετάει υδροπλάνο και έχουμε περάσει το χρόνο πότε πολύ. Πότε πετάει υδροπλάνο? Γιατί δεν πετάει υδροπλάνο. Η διαδικασία, όχι. Δεν είναι έτσι. Τα υδατοδρόμια, μια στιγμή, τα υδατοδρόμια, υπάρχει διαδικασία. Έχουν αδειοδοτηθεί, αν θυμάμαι καλά, 2 υδατοδρόμια. Ήταν, κύριε Παγώνη, άλλη λογική που ήθελαν κάποιοι να περάσουν για τα υδατοδρόμια, ήταν πώς κάνουμε εμπόρια διαδοτήσεων στα υδατοδρόμια, όπως είχε γίνει παλιότερα με τα φωτοβολταϊκά, όπως είχε γίνει με τις ανεμογεννήτριες, όπως είχε γίνει με μια σειρά από παραγωγικές δράσεις που κάποιοι ήταν από πάνω σαν κοράκια και μπορεύονταν τις άδειες. Δεν κάνανε ρε. Το νομοσχέδιο για τα υδατοδρόμια είναι στην Βουλή. Αν θυμάμαι καλά, έμεινε μια υπογραφή από το Υπουργείο Οικονομικών που πρέπει να έχει μπει. Και επομένως θα ψηφιστεί μέσα στο καλοκαίρι. Και προβλέπεται το πώς πρέπει να γίνει και η αδειοδότηση των υδατοδρομίων, αλλά και πώς δεν προβλέπεται και απαγορεύεται να γίνει το εμπόριο αδειών των υδατοδρομίων. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Πήραμε ειδήσεις μπόλικες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πάμε στην...